φέρουν τα βενζίνια στην περιοχή μας, τα οποία ευδοκίμησαν τότε και το 2005 έχουν σταματήσει. Και με νέο ξεκίνημα αυτό, με κάθετα δηλαδή να παράγουμε τα φυτά εδώ, να γίνουν και τα ξηρατήρια εδώ, να δίνουμε έτοιμα φυτά στους παραγωγούς για να έχουμε καλύτερη ποιότητα καπνών. Και αυτή η περιοχή έδειξε στα 25 χρόνια τα προηγούμενα που ήταν η καλλιέργεια του Βερτσίνα, βγάζει μια καλή ποιότητα. Και αυτό το πείραμα θα πετύχει, είμαστε σίγουροι θα πετύχει. Ξεκινάμε από σήμερα και σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα θα υπάρχουν τα φυτά όλα έτοιμα και θα πει ο πρώτος που θα είναι έτοιμο. Πιστεύουμε ότι βοηθήσουμε αυτήν την δύσκολη περιοχή, όπως είπε και ο πρόεδρος της Βασιλείας, και πράγματι είναι δύσκολη. Εδώ είναι μια περιοχή που θα είναι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και δουλέψαν εδώ το πλασμά και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε σε αυτούς τους λίγους νέους που μείνανε, ίσως στο πρώτο στάδιο περίπου 20 οικογένειες και μεθαύριο πιστεύω ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ όλους, τον πρόεδρο της Ελλάδας Καβάλας που είναι εδώ, τον πρόεδρο της Ελλάδας Ξάνης που είναι εδώ, τον κύριο Δευτεριάδη, εμείς, εγώ και ο Κυριάκος που είμαστε από εδώ το θέμα και όλοι οι άλλοι θα βοηθήσουν όσο μπορούμε, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που ξεκινάμε θα πετύχει. Θέλω να ευχαριστήσω μόνο τον πρόεδρο της Βασιλείας και τον αντιπρόεδρο για την πρωτοβουλία που πήρε μαζί με τη συνεταιριστική της ΕΚΕ να υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο στο νησί του Παγκατζή. Είστε αντιδήμαρχος στο δημοτικό διαμέρισμα Σταυρούπολης. Πώς το βλέπουν οι κάτοικοι αυτό, αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την προσπάθεια, πώς την βλέπουν? Η πρωτοβουλία είναι μια καλή πρωτοβουλία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Υπουργός και αυτή η πρωτοβουλία θα δώσει τα χρήματα αυτά θα έρχονται κάτι χρόνια στην περιοχή, είναι κάτι σοβαρό. Θα μείνουν οι άνθρωποι.